Να πάμε τώρα στα θέματα ενέργειας, κυρίες και κύριοι. Η είδηση μας έρχεται από τις Βρυξέλλες και από την Κομισιόν, καθώς η χώρα μας φέρεται να έχει καταθέσει αίτημα για την άρση της εφεδρείας λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων. Για να το κάνουμε πιο σαφές στο ευρύ κοινό, είχαμε προ καιρού καταθέσει αίτημα ότι θα λειτουργούν οι λιγνητικές μονάδες στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης, όμως σε έκτακτες περιπτώσεις. Φαίνεται ότι αυτό το έκτακτες περιπτώσεις έρεται στο εξής, τουλάχιστον με το αίτημα της χώρας, προκειμένου να έχουμε κανονική λειτουργία των λιγνητικών μονάδων. Θα πάμε να το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον Γιώργο τον Αδαμίδη. Κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα. Είναι έτσι, φαίνεται ότι πάμε σε κανονική λειτουργία λιγνητικών μονάδων και έτσι κάνουμε το αίτημα για την άρση της εφεδρείας. Ξέρετε, κύριε Καρυπίδη, επιβεβαιωνόμαστε για άλλη μια φορά και τώρα με τον πλέον επίσημο τρόπο. Εσείς πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε κάνει άπειρα ρεπορτάζ για το ζήτημα της πρόωρης απολιγνητοποίησης. Αυτό που εμείς είχαμε βάλει στο δημόσιο διάλογο της αντιπαράθεσης ήταν ότι είναι πολύ πρόημο όταν η χώρα είναι πλήρως εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς είναι εισαγόμενο, να υπάρχει μια τέτοια απόφαση, επειδή συγκυριακά το φυσικό αέριο, λόγω του ότι είχαμε απόλυτο lockdown λόγω της πανδημίας και ευρωπαϊκό lockdown και ελληνικό προφανώς, εμφάνισε μειωμένες τιμές γιατί δεν υπήρχε η χρήση του. Θα πρόσθετα ότι δεν είχαμε και τον πόλεμο. Ακριβώς αυτό είπα, χωρίς σημάδια πολέμου. Όμως, επειδή γνωρίζαμε προβλήματα που υπήρξαν το 2016 από έλλειψη αερίου προς την χώρα μας, γιατί τότε τη μεγαλύτερη ποσότητα την κατανάλωνε η Γαλλία και πάει λέγοντας, είχαμε πορτοκαλί συναγερμό και ευτυχώς υπήρχαν οι λιγνητικές μονάδες που κράτησαν το σύστημα. Τώρα έχουμε πει ότι αυτό θα προκύψει, θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία να πάμε με έναν τέτοιο βίαιο τρόπο να κλείσουμε τις μονάδες, οι οποίες μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλές. Αυτό, κύριε Μαυρίου, πρέπει να γίνει τώρα. Δεν είναι μόνο η άρση της διαδικασίας που ετέθηκε το αίτημα από την ελληνική πλευρά για την άρση της εφεδρείας. Είναι κατά ποινή μου άποψη και άρση ακόμη και των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα θέματα της εμπορίας των ρήπων. Εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία και ως ΓΕΝΟΠ το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Τα σωματεία της περιοχής γνωρίζαν και πάρα πολύ καλά το θέμα. Έχουν θέσει πολλές φορές και την άρση της εμπορίας των ρήπων. Κάνανε προσπάθειες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με όλους τους ευρωβουλευτές προκειμένου να μην έχουμε αυτή τη διαδικασία, για να είναι αντικειμενικά μειωμένο το κόστος του λιγνίτη ή να έχουμε το αντικειμενικό κόστος της λιγνητικής μεγαβατόρας και όχι αυτό το οποίο προκύπτει μετά την επιβάρυνση του από αθέμητες πρακτικές σε σχέση με την αγορά δικαιωμάτων. Τώρα λοιπόν, ναι, η άρση αυτή είναι επιβεβλημένη, όπως σωστά παρατηρήσατε, όπως σωστά είπατε, διότι οι λιγνητικές μονάδες στη χώρα μας είναι όχι απλά εφεδρεία, θα είναι μονάδες βάσης και αυτό που χρειάζεται είναι η δέσμευση, παύλα δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από 3 μήνες από την περιοχή μας κατά τη διάρκεια των εγγενείων του φωτοβολταϊκού πάρκου, ότι πρέπει να αυξήσουμε την λιγνητική παραγωγή, πρέπει να γίνει πράξη. Κατά πρέπει 50%. Να κινηθούμε με... Το ζήτημα, κατά 50% είχε πει, το ζήτημα είναι μετά από αυτή την άρση πατάμε γκάζι στις λιγνητικές μονάδες. Αλλά έχουμε ένα ακόμη εμπόδιο και νομίζω αρκετά σοβαρό, είναι το ομολογιακό δάνειο. Τι γίνεται με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε μια κατάσταση κρίσιμη, έτσι όπως είναι τα θέματα της Ευρώπης, με τον πόλεμο να μένεται και τα προβλήματα και τα πόνερα, με συγχωρείτε για την έκφραση, τα προβλήματα του πολέμου είναι μπροστά μας. Τώρα ξεκινάει η κρίση η ενεργειακή για ζητήματα που θα προκύψουν από τον πόλεμο. Αυτά τα θέματα των τραπεζών πρέπει να πάνε πιο πίσω, γιατί μπορεί η ΔΕΗ να έχει υπογράψει ένα ομολογιακό δάνειο με ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα,
Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα προφανώς που αφορά και την πολιτική, την οικονομική πολιτική της επιχείρησης. Αλλά μπροστά στο γεγονός ότι η εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει ένα πολύ μεγάλο βάρος προκειμένου να ηλεκτροδοτεί τη χώρα, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση, γιατί ένα από τα σχέδια στο Plan B, θυμίζω, είναι το ότι υποχρεώνουν την ΔΕΗ να δουλέψει μονάδες φυσικού αερίου με πετρέλαιο, ό,τι πιο αντιοικονομικό. Άρα και εδώ τίθεται ζήτημα διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το τι θα εκλείουν αυτές οι μονάδες όταν θα καίνουν πετρέλαιο αντί για φυσικό αέριο. Άρα δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τέτοια προσκόμματα. Σωστό είναι όμως αυτό που είπατε ως προσέγγιση. Είναι πραγματικότητα. Υφίσταται το προσυγκεκριμένο θέμα. Αλλά μπροστά στο να έχει η χώρα ενέργεια και να μην παίρνει ο κόσμος ρεύμα με το δελτίο όπως ανακοίνωσε η Γερμανία, κάτι που πιστεύω ότι θα γίνει και στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους προσκόμματα προκειμένου να αφήσουμε πίσω τις λιγνητικές μονάδες. Τώρα, πρέπει αυτή τη στιγμή οι λιγνητικές μονάδες να δουλέψουν στο φουλ και πρέπει να έρθει προσωπικό στην εταιρεία να γίνει ένα σχεδιασμός. Βλέπετε μια τέτοια κινητικότητα για το προσωπικό, εννοώ. Γιατί θα σας έλεγα, σαν επόμενο ερώτημα, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να κάνει δοκιμές και η Πτολεμαϊδα 5, η σύγχρονη τελευταία λιγνητική μονάδα της ΔΕΗ, που σημαίνει ότι μάλλον το βλέπουμε πιο νωρίς να ξεκινά αυτό το εργοστάσιο και να μπαίνει στο σύστημα. Εντάξει, η Πτολεμαϊδα 5 βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών, ξήρασης θα έλεγα των εγκαταστάσεων, καίγοντας αυτή την ώρα πετρέλαιο. Προετοιμάζεται προφανώς να δεχτεί το λιγνίτι. Ήδη τις επόμενες εβδομάδες θα μετακινηθεί προσωπικό για να εκπαιδευτεί. Ήδη ένα προσωπικό έχει πάει, αλλά θα πάει το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να εκπαιδευτεί σε αυτή τη νέα τεχνολογίας μονάδα, έτσι ώστε να μείνει και εκεί για όλα τα επόμενα χρόνια που θα λειτουργεί. Και βεβαίως, αυτό που χρειάζεται είναι ένας σχεδιασμός, εγώ θα έλεγα όχι τόσο μακροχρόνιος, αλλά τουλάχιστον ένα δεκαετές πλάνο, προκειμένου εργολήπτες, αλλά και όχι μόνο, να έρθουν ξανά στην περιοχή. Γιατί αν πει κάποιος ότι θα έχει δουλειά μόνο για τα επόμενα 2 χρόνια, κανείς δεν θα έρθει, άρα δεν θα μπορέσουμε να εξορίξουμε τις ποσότητες που χρειάζεται η χώρα μας και χρειάζονται οι λιγνητικές μονάδες. Γιατί αυτή την ώρα υπάρχει ένα αρκετά καλό απόθεμα ασφαλείας περίπου 35-40 ημερών, με μια παραγωγή η οποία αναμένεται να αυξηθεί και τις επόμενες ημέρες, μετά και την 11η Ιουλίου, αν έχουμε και το κλείσιμο της παροχής αερίου προς τη Γερμανία, μπορεί. Αλλά αυτό δεν θα μείνει μόνο εκεί. Θα επεκταθεί και θα υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας. Εμείς μέχρι ποιο ποσοστό μπορεί να πάει ο λιγνίτης στην ηλεκτροπαραγωγή? Μπορεί να τον δούμε και στο 40% ενδεχομένως? Μπορεί να ξεπεράσει το 30% μέχρι το 35% με την Πτολεμαϊδα 5 μέσα. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ασφάλεια. Θα ρίξει και τις τιμές. Γιατί αυτό που αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες ή ενδεχομένως και σήμερα να δημοσιευθούν οι τιμές για τον καταναλωτή με βάση και το καινούριο σχέδιο, οι τιμές από το λιγνίτι είναι πολύ φθηνότερες από ό,τι είναι το φυσικό αέριο, και θα συμβάλλει γενικότερα και στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην ανάπτυξη της χώρας και στην ανεργία και πάει λέγοντας. Είχα πει, κύριε Μαυρίδη, στις 5 Μαρτίου, όταν είχαν μπει μονάδες λιγνητικές εκεί και την 7η Μαρτίου είχε πέσει οριακή κάτω από τα 100 ευρώ, ότι ο Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να πιει σε εισαγωγικά το πικρό ποτήρι, να βάλει τους λιγνίτες, ή θα έχει τέτοιες μεγάλες αντιδράσεις από την κοινωνία σε σχέση με την ακρίβεια, που δεν θα είναι και διαχειρίσιμη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ποτήρι αυτό, το πικρό, ναι, θα το πιει, αλλά για καλό λόγο και καλό σκοπό. Μακάρι να είναι έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Αναμένομαι. Φαίνεται πάντως ότι η Πτολεμαίδα 5 θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από ότι το τέλος του χρόνου που θα έπρεπε από την Ανατολή του 2023 να μπει. Αυτά δείχνουν όλα. Η εμπορική της λειτουργία μπορεί να προκύψει τότε, αλλά στην αρχή του χρόνου, αλλά μπορεί και να έρθει και νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαμίδη. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.